κάθομαι τώρα ώρα και χαζεύω αυτήν την εικόνα. Ένα δέντρο μόνο του μέσα στον κάμπο. Όχι ρε εσείς, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Το να είναι κάποιος μόνος του είναι κόλαση. Είναι κόλαση. Και η κόλαση μεγαλώνει όσο περισσότερο σκεφτόμαστε αυτήν τη μοναξιά. Και ακόμα χειρότερα όταν τη ζούμε. Γι' αυτό μας έδωσε ο Θεός να είμαστε μαζί. Μαζί με τους συνανθρώπους μας και μαζί με τους Αγίους μας, μαζί με τους Αγγέλους μας, μαζί με την Παναγία μας, μαζί με το Θεό μας. Αυτό το μαζί είναι και η Εκκλησία. Το δέντρο μόνο του και τα στάχια όλα μαζί. Όλα μαζί. Αγκαλιά. Μεγαλώνουν αγκαλιά για να φτάσουν να μας δώσουν το σιτάρι. Εγώ έτσι τα βλέπω. Όση μαυρίλα κι αν υπάρχει πίσω. Όση μαυρίλα. Κοιτάξτε τι μαυρίλα έχει σήμερα. Και όμως εγώ, όταν νιώθω τους ανθρώπους μαζί, την αγάπη, δεν με φοβίζει η μαυρίλα. Δεν με χαλάει η μαυρίλα. Διότι η αγκαλιά των ανθρώπων μας γεμίζει ομορφιές, Η αγκαλιά λοιπόν και το μαζί τα γεμίζει όλα ομορφιές. Έτσι φτιάχνονται τα δάση, έτσι φτιάχνεται το μαζί όλοι. Αλλά κυρίως το μαζί το φτιάχνει η Εκκλησία. Θεός, Παναγιά, Άγιοι, Άγγελοι, Προφήτες, όσοι μάρτυρες, μικροί, μεγάλοι, παλιοί και ζωντανή και αποθαμένη, συναντιόμαστε όλοι μαζί. Αυτήν τη συνάντηση μας έφτιαξε ο Θεός που ήρθε κάτω στη γη και θα γιορτάσουμε αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Τι ωραία. Τρελαίνομαι για το μαζί. Τρελαίνομαι για αγκαλιές. Τρελαίνομαι για χαμόγελα. Τρελαίνομαι για αγάπη. Να σας δώσω κι αν έχετε να μου δώσετε κι εσείς. Άντε, σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Πολύ.